Θεωρήσω ότι τη μοναδική κυρία της συντροφιάς μας είναι η κυρία Κατερίνα Κούτρη, η οποία είναι υποψηφία ευρωβουλευτής της Ένωσης Κεντρών. Με το κόμμα βεβαίως του κυρίου Βασίλη Λεβέντη. Δεν μου λέτε, εσείς είστε Θεσσαλονικιά. Μου λέγατε στο τηλέφωνο ότι είστε βραχνιασμένοι, σας ακούω κι εγώ, γιατί το κραυγάζατε υπέρ του ΠΑΟΚ. Που πήρε το πρωτάθλημα. Πολύ έξυπνα τώρα προσπαθείτε να εκμεύσετε και τι ομάδα είμαι. Εγώ θα πω ότι είμαι Εθνική Ελλάδος, έτσι, γιατί για την Ελλάδα θέλω να πάω στην Ευρωβουλή. Ναι, ήμασταν εχθές σε μια υπερπαραγωγή του ΙΣΠΑΕ ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα και ήταν μια μοναδική στιγμή για τη Θεσσαλονίκη και, και μια μεγάλη γιορτή. Γιατί με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που έχουν επάγγελμα στην πολιτική. Δεν με ενδιαφέρουν οι άεργοι, όχι άνεργοι, άεργοι, αυτοί δηλαδή που μπορούν να εργαστούν και δεν εργάζονται, και οι ανεπάγγελτοι. Εσείς έχετε επάγγελμα και το επάγγελμά σας ποιο είναι? Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, είμαι λοιπόν στο βωμό της έχετε παραγωγίας. Μαγαζιά, έχω κάποια καταστήματα, ασχολούμαι με το ηλεκτρονικό τσιγάρο που είναι ένας εναλλακτικός τρόπος που έχει βοηθήσει πολλούς καπνιστές. Ωραία. Σε έναν πιο υγιή τρόπο ατμίσματος πλέον και όχι καπνίσματος. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Κούτρη, για το συγκεκριμένο, μια και είστε και Θεσσαλονικιά. Και έχω λίγο να πω το εξής, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ήταν το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρός μας, ο Βασίλης ο Λεβέντης, δεν μπόρεσε να βρει, ήρθε για τον αγώνα και ήταν και ο μοναδικός πολιτικός οδηγός που ήταν μέσα στον αγώνα του ΠΑΟΚ. Και δεν μπόρεσε να βρει ο άνθρωπος να μείνει και έμεινε στην Κατερίνη, συγκεκριμένα εκεί που έγιναν και τα πολλά επακόλουθα. Και ήταν μέσα στη χαρά του για το πόσο τον πλησίασε ο κόσμος, το με τι αγάπη του μίλησε, γιατί η Ένωση Κεντρών είναι και πιο κοντά στο λαό. Εμάς είναι οι θέσεις μας. Είναι ψηλά στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Και ας μην ξεχνάμε και κάτι πολύ σημαντικό. Ότι εμείς ήμασταν στα συλλαλητήρια και ήταν αυτό που ξεχύλισε και για μένα το ποτήρι, η συμφωνία των Πρεσπών στο να μετέχω και στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Λεβέντη για το Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς ζητούμε δημοψήφισμα και θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθεί. Μιλάμε για μια διμερού συμφωνία. Δεν είναι η Αγία Γραφή, κύριε Παναγιωτόπουλο, για να μην μπορεί να ξανασυζητηθεί το θέμα. Αυτό έχω να σας πω εγώ. Σίγουρα είναι κατακριτέα οποιαδήποτε βία, είτε σωματική είτε λεκτική. Εμείς ζητούμε δημοψήφισμα και η Ένωση Κεντρών αυτό αποσκοπά στις ευρωεκλογές, να είμαστε και λίγο το φρένο και λίγο το... Το τρίτο μάτι που θα βλέπει τι κάνουν σχετικά με το μακεδονικό. Μάλιστα. Είναι ένα εθνικό ζήτημα, κύριε Παναγιωτόπουλε, που πονά όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Αρέσει δεν αρέσει σε οποιοδήποτε. Τι λέτε, κυρία Κούτρη, γι' αυτό? Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ θα μιλήσω και βιωματικά. Έτσι. Και το πιο σωστό είναι να πω εγώ πώς ξεκίνησα. Εγώ δούλευα στον ιδιωτικό τομέα. Mm-hmm. Νόμιζα ότι αν έκανα μια δική μου επιχείρηση θα ήμουνα όχι πιο πλούσια, ίσως πιο ευτυχισμένη, να σας το πω διαφορετικά. Καλά το λέτε. Ο κύριος Τσίπρας... Πιο πολλές ευθύνες, αλλά πιο... Δεν το συζητάμε. Στραγγάλισε ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του την ελληνική αγορά. Επαναλαμβάνω ότι στραγγάλισε. Κυρίως εγώ που είμαι από Θεσσαλονίκη, οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης έχουν φύγει όλες προς Βουλγαρία ή οι περισσότερες, που δεν σας κρύβω ότι παιδεύτηκα να το κάνω και εγώ αυτό, για να μπορέσουμε να αντέξουμε την φορολογία και ποια είναι η σχέση της φορολογίας με τον εργαζόμενο κλπ. Κλπ. Όταν εγώ που έχω ένα κατάστημα που είμαι υπέρ στο να κάνω αύξηση του κατώτατου μισθού και σας μιλώ ειλικρινά, όμως αυτό να συμβαδίζει με την δική μου φορολογία, με τις ασφαλιστικές εισφορές. Πόσους εργαζόμενους έχετε? Γύρω στα... Χοντρικά, πείτε μου, χοντρικά. 15-16 άτομα. Εγώ ξεκίνησα, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να μην... Μια μεσαία εταιρεία ελληνική, από αυτές ξεκίνησα που είναι εντάσσεως εργασίας. Πριν 8 χρόνια. Και αν πάει καλά, θα πάρει και άλλους εργαζομένους και θα δώσει αναπνοές βαθιές... Στο ελληνικό οικονομικό σύστημα. Και να τονίσω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι εγώ ως νέα επιχειρηματίας πριν 8 χρόνια δεν μου έδωσε καμία επιδότηση το κράτος. Mm-hmm. Και όλα στηρίχτηκαν σε εμένα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι δύσκολο γενικά να κρατήσεις... Δανειοδότηση έχετε, δανειοδότηση? Όχι. Όχι. Μάλιστα. Όχι. Έχω δάνειο κατοικίας, όχι την εργασία μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, κύριε Παναγιωτόπουλο. Δεν υπάρχουν δανειοδοτήσεις προς επιχειρήσεις. Το ξέρω. Και δεν υπάρχουν. Το τραπεζικό σύστημα δεν λειτουργεί. Ακριβώς. Δεν λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα. Ακριβώς. Για να μεταγγίζει ρευστότητα. Λοιπόν, άρα, γιατί το λέτε ωραία, δηλαδή μας κάνετε μία ακτινοσκόπηση της καθημερινότητας όπως τη ζείτε. Μέσα στην αγορά. Για το θέμα αυτό για το οποίο προέκυψε η σύγκρουση, δηλαδή. Επιδόματα ανεργίας, επιδοματικές πολιτικές.
ή καλύτερα πολιτικές υπέρ της απασχόλησης. Τι απαντάτε εσείς? Δηλαδή, κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ προτιμάει να κάνει την αφέμαξη της μεσαίας τάξης, να δημιουργεί τα υπερπλεονάσματα και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με το εκλογικό του συμφέρον, να απευθύνεται στην πελατεία του την εκλογική και να δίνει επιδόματα, καθιστώντας μερίδα του ελληνικού λαού ουσιαστικά επέτες. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά. Τα λέτε αυτά γιατί έχετε κατά νου, όταν γίνεται κυβέρνηση και εφόσον γίνεται, να κόψετε τα επιδόματα αυτά. Ποια είναι η δική σας άποψη? Η δική μου άποψη, κύριε Παναγιωτόπουλο, είναι ότι η κυβέρνηση είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης και διαφημίζει ένα υπερπλεώνασμα όταν χρωστά πάνω από 2 δις στον ελληνικό λαό. Και θα πρέπει να γίνει μία μεγάλη προσπάθεια καταρχήν. Μία μεγάλη προσπάθεια από όλους τους πολιτικούς. Από τους πολιτικούς που θα πρέπει να παραμερίσουν ότι κάνουν απλά μια πολιτική καριέρα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, κύριε Παναγιωτόπουλο. Καταλαβαίνω πολύ. Θα πρέπει λίγο να δούμε πιο, να γίνουμε πιο πατριώτες. Όχι μόνο για τα ήθη και τα έθιμά μας, τα οποία τα έχουμε χάσει και αυτό είναι ένα παρελθόν, αλλά να αγαπήσουμε την Ελλάδα και να γίνουμε δακτυλοδεικτούμενοι και από θέμα οικονομίας και από θέμα πολιτικής εμφάνισης. Μάλιστα.